Εμείς σε σχέση με την Επιτροπή δεν θα επαναλάβουμε πράγματα που έχουν πει οι προηγούμενοι. Εμείς όμως θα σταθούμε στο πολιτικό ζήτημα, το οποίο είναι και το ουσιαστικό. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα βρούμε. Το πολιτικό ζήτημα είναι ο σκοπός με τον οποίο έρχεται αυτό το θέμα σήμερα, να πάρθει μια τέτοια απόφαση. Και ο σκοπός είναι σοβαρά ζητήματα αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όχι μόνο να μην συζητούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και να μην γίνονται και γνωστά. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και οι δύο επιτροπές, θα πούμε και για την άλλη, και η Επιτροπή Αθλητισμού Πολιτισμού και πολύ περισσότερο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, αποφασιστικού υποτίθεται χαρακτήρα. Τι αποφασιστικού, δηλαδή μία πλειοψηφία συγκεκριμένη, αυξημένη, αυτοκρατορική, όπως και το προηγούμενο θέμα που συζητάγαμε για τις εκλογές του ΕΣΝΑ, θα αποφασίζει για τα πάντα. Και όχι μόνο θα αποφασίζει, γιατί μια τέτοια πλειοψηφία μπορεί να διαμορφώσει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής αντιπαράθεσης, ουσιαστικής πολιτικής συζήτησης, ουσιαστικής διαπάλης και ενημέρωσης των ανθρώπων, των εργαζόμενων, του λαού μας που μας παρακολουθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Με fast track διαδικασίες θα περνούν εκεί τα θέματα, θα εγκρίνονται κονδύλια, τα πιο σοβαρά ζητήματα που προκαλούν την αντίδραση, τη δίκαιη οργή και την αντίδραση των εργαζομένων, ούτε καν θα τα παίρνει χαμπάρι κανένας, θα τα παίρνει αφού εφαρμόζονται, θα τα παίρνει στον καμπούρι την πλάτη που λέμε. Λοιπόν, με αυτή την έννοια εμείς καταψηφίζουμε τη συγκρότηση αυτής της Επιτροπής. Εδώ είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο και αν πράγματι έχετε την πλειοψηφία, όπως λέτε, και όλους τους υπόλοιπους τους βαφτίζετε μειονότητες, λοιπόν, αν έχετε την πλειοψηφία, εδώ θα τα φέρνετε, εδώ θα τα συζητάμε, εδώ θα παίρνετε και την ευθύνη όμως και θα τα περνάτε.